Σε αυτό το σημείο, όπως είπα και στην αρχή του κεντρικού δελτίου ειδήσεων, έχω την ιδιαίτερη χαρά να φιλοξενώ εδώ στο στούντιο της Γύρω Τηλεόρασης την κυρία Άρτεμις Αγαθοκλέους, αυτοδιοικητικό, δημοτική σύμβουλο δηλαδή του Δήμου Πηλαίας Χορτιάτη, αλλά πλέον και βουλευτή, υποψήφια βουλευτή της Β' Εκλογικής Περιφέρειας με τη Νέα Δημοκρατία. Κυρία Αγαθοκλέους, ευχαριστώ πολύ που δεχτήκατε την πρόσκληση και είστε σήμερα στη Γύρω Τηλεόραση. Σας ευχαριστώ πολύ εγώ για την πρόσκληση. Να σας πω ότι γεννήθηκα και μεγάλωσα στη Θεσσαλονίκη. Είμαι κυπριακής καταγωγής από την πλευρά του πατέρα μου και ποντιακής από την πλευρά της μητέρας μου. Αντιδραστηριοποιούμε στο χώρο της πληροφορικής, είμαι ελεύθερος επαγγελματίας, είμαι μητέρα μιας 8χρονης κόρης και ασχολούμαι με τα κοινά. Είμαι εκλεγμένη δημοτική σύμβουλος στο Δήμο Πηλαίας Χορτιάτη με τον Ιγνάτιο Καϊτεζίδη. Με προλάβατε, γιατί το πρώτο πράγμα που ήθελα να πω ήταν το βιογραφικό σας. Άρα, το είπα εγώ για εσάς. Με το καλημέρα μας προλάβατε και αναπτύξατε εσείς το βιογραφικό. Θα ήθελα να κάνω μια ερώτηση καταρχάς. Πώς τα προλαβαίνετε όλα αυτά? Είναι δεδομένο το γεγονός ότι σαν γυναίκα είστε έτσι κι αλλιώς λίγο πιο multitask που λένε, δηλαδή στα ελληνικά πολυπράγμων, να το πω, ή ότι μπορείτε να κάνετε πολλές διαδικασίες ταυτόχρονα. Άρα είστε μητέρα, είστε αυτοδιοικητικός και τώρα είστε και υποψήφια βουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία. Βγαίνει ο χρόνος, κύριε Αγαθοκλέους? Δυστυχώς δεν βγαίνει ο χρόνος. Για μένα δεν υπάρχουν Σαββατοκύριακα, γιορτές. Ο χρόνος δεν μου φτάνει το 24ωρο, να σας πω την αλήθεια, αλλά παρόλα αυτά βρίσκω χρόνο ως μητέρα για την μικρή μου κόρη και αυτή μου δίνει και το κουράγιο και τη δύναμη να είμαι με αυτή την ιδιότητα ως μητέρα, να είμαι καλή ως ελεύθερη επαγγελματίας και ως πολιτικός. Άρα να ξεκινήσουμε τώρα ανάποδα. Για ποιο λόγο θεωρητικά αφήνετε, σε εισαγωγικά το αφήνετε, την αυτοδιοίκηση και διεκδικείτε τώρα μία θέση στη Β' Θεσσαλονίκης? Γιατί, ναι, ξέρουμε ότι είστε αυτοδιοικητικός, εκλεγήκατε στο Δήμο Πηλαίας Χορτιάτη, αλλά τώρα ζητάτε το σταυρό της Β' Εκλογικής Περιφέρειας. Μία εκλογική περιφέρεια, η οποία δεν είναι καθόλου εύκολη, αν μου επιτρέπετε. Και από άλλες συνεντεύξεις που έχω κάνει εδώ πέρα με αντίστοιχους υποψήφιους διεκδικητές μίας από αυτές τις θέσεις, την περιγράφουν σε ένα μικρό κράτος. Γιατί ξεκινάμε από αγροδιατροφή, γυρνάμε σε ιχθυοκαλλιέργειες κτλ. Πάμε σε αστικό ιστό. Οπότε είναι λίγο ποικίλη η Β' Θεσσαλονίκης, αν με επιτρέπετε. Ακριβώς. Έχει η Β' περιφέρεια της Θεσσαλονίκης είναι πολύ δύσκολη. Έχει ετερόκλητα στοιχεία, όπως το είπατε, έχει αλλιευτικές περιοχές, αγροτικές περιοχές, βιομηχανικές περιοχές όπως τη Σύνδο, αστικές περιοχές που είμαστε και εμείς στο Δήμο Πηλαίας Χορτιάτη. Είναι μια δύσκολη περιφέρεια, αλλά εγώ είπα ότι νομίζω ότι ήρθε η ώρα να συμμετέχω κι εγώ στη μάχη της γενιάς μας. Είμαι ήδη... Έχω μία εμπειρία ως δημοτική σύμβουλος και αυτό είναι ένα βήμα παραπάνω, είναι η συνέχεια αυτού που κάνω. Αισθάνθηκα την επιθυμία και σε συνδυασμό με την ορμή που έχω μέσα μου ως νέα γυναίκα, γιατί να σας πω ότι είμαι και η νεότερη στο ψηφοδέλτιο της Β' Θεσσαλονίκης, να παλέψω, να δώσω το δικό μου αγώνα και να προσφέρω ουσιαστικά και πραγματικά στο συνάνθρωπό μου και να είμαι δίπλα του σε κάθε κρίσιμη στιγμή, όπως είμαι ήδη και στο Δήμο Πηλαίας Χορτιάτη. Στο Δήμο μου γνωρίζει ο κόσμος ότι ξέρει ποια είμαι και γνωρίζει ότι από την πρώτη στιγμή, το 2019, που έβαλα πρώτη φορά υποψηφιότητα ως δημοτική σύμβουλος, ότι ήμουνα δίπλα του και δεν ήρθα ξαφνικά λίγους μήνες πριν τις εκλογές και ουρανοκατέβατη, να το πω έτσι. Για ποιο λόγο όμως επιλέξατε τη Νέα Δημοκρατία? Αυτό είναι τώρα μια ερώτηση. Γιατί, okay, χρειαζόμαστε στελέχη τα οποία χρειάζεται κάθε κόμμα, στελέχη τα οποία να έχουν να προσφέρουν αυτή τη δυναμική που λέτε. Μάλιστα, είστε και γυναίκα, οπότε δυναμικές γυναίκες που έχουν τόσο θέληση να κάνουν πράγματα δεν τις βρίσκεις τόσο εύκολα. Που δυστυχώς δεν ασχολούνται με την πολιτική, όχι δεν τις βρίσκεις. Στην καθημερινότητα υπάρχουν χιλιάδες. Απλά δεν επιλέγουν να ασχοληθούν με την πολιτική. Αυτό είναι άλλο ζήτημα και πάει αλλού η κουβέντα. Αλλά γιατί επιλέξατε εσείς το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας?
Αρχικά αποφάσισα να κατεβώ με τη Νέα Δημοκρατία γιατί ο Κυριάκος Μητσοτάκης με ενέπνευσε και είδα ότι τα 4 τελευταία χρόνια που είναι στην κυβέρνηση, είδα ότι παρόλο τις αντίξιες συνθήκες που περάσαμε και πρωτόγνωρες, στάθηκε δίπλα στον πολίτη όταν αυτός το είχε ανάγκη. Και θέλω να συνδεθώ και να συμπορευτώ με τον Κυριάκο Μητσοτάκη και να συνδεθώ με κάτι που φέρνει υγεία στη χώρα μας. Κάτι που μας πάει μπροστά και δεν μας γυρίζει πίσω. Θέλουμε μια Ελλάδα του αύριο, όχι του χθες. Δεν θέλουμε να γυρίσουμε στην Ελλάδα του χθες πριν το 2019. Άρα θεωρείτε ότι ο Πρωθυπουργός έχει αυτά τα στοιχεία τα οποία αναφέρατε μόλις και αυτός είναι ο λόγος που επιλέξατε τη Νέα Δημοκρατία. Αυτός ακριβώς είναι ο λόγος. Σας είπα ότι θέλω να συνδεθώ με κάτι που φέρνει υγεία στη χώρα μας. Με κάτι που μας πάει μπροστά και όχι πίσω. Κάτι που μας φέρνει προκοπή. Και επειδή είμαι και μητέρα, θέλω το παιδί μου να ζήσει ένα καλύτερο αύριο, να έχει ένα καλύτερο μέλλον. Ξέρετε, θα σας πω τώρα κάτι. Παρακαλώ. Ένας πολιτικάντης, να το πω έτσι, βλέπει τις επόμενες εκλογές. Ένας πολιτικός όμως σκέφτεται τις επόμενες γενιές. Πάρα πολύ σωστό, πάρα πολύ εύστοχο. Ας πάμε τώρα στο ζήτημα όμως της ακρίβειας, ένα ζήτημα το οποίο τέμνει εγκάρσια όλους τους πολιτικούς χώρους, από τον αριστερό μέχρι τον ακροδεξιό, από πάνω έως κάτω. Είναι ένα ζήτημα το οποίο αφορά όλη την κοινωνία. Και θα ήθελα να μου πείτε αν θεωρητικά με το δικό σας, από τη δική σας σκοπιά, θεωρείτε ότι η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη τα πήγε καλά στη διαχείριση της οικονομίας και αν θα μπορούσε να τα πάει καλύτερα, γιατί εκτός του καλού, πάρε το καλύτερο. Κοιτάξτε, θα σας πω ότι δεν τα κάναμε όλα και ούτε όλα τα κάναμε, ούτε τέλεια τα κάνουμε. Προσπαθήσαμε όμως γι' αυτό και να σας υπογραμμίσω ότι η κυβέρνηση και ο Κυριάκος Μητσοτάκης πήρε γόνιμες πρωτοβουλίες, όπως τώρα είδαμε το καλάθι του νοικοκυριού, το οποίο τις τελευταίες εβδομάδες είδαμε από μια σειρά προϊόντα ότι οι τιμές έχουν πέσει. Παρ' όλα αυτά θα προσπαθήσουμε και προσπαθούμε πάντα για το καλύτερο. Όσον αφορά τώρα το διακύβευμα των εκλογών, γιατί μην ξεχνάμε ότι αυτή η εκλογική διαδικασία θα είναι διαφορετική και πρωτόγνωρη για τη χώρα μας. Υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να προκύψει κυβέρνηση πολυσχηματική, με πολύχρωμη, όπως είπε και ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης την προηγούμενη εβδομάδα, από την Λαμία. Άρα, πάνω σε αυτό το πλαίσιο, τι θεωρείτε ότι θα ήταν το ιδανικό? Θέλετε μια κυβέρνηση της πρώτης Κυριακής, θα θέλατε μάλλον μια κυβέρνηση της πρώτης Κυριακής, κατά το οποίο δείχνει να είναι αδύνατο, ή αυτόνομη εννοώ, αυτοδύναμη, ή ότι θα μπορούσατε να κάνετε μια σύμπραξη με κάποιον άλλο πολιτικό φορέα? Σίγουρα σκεφτόμαστε την αυτοδυναμία αυτή τη στιγμή. Στόχος μας είναι η αυτοδυναμία, γιατί και θεωρώ ότι ο ελληνικός λαός θα ψηφίσει με σύνεση. Έχουμε δείξει δείγματα γραφής, επί του πρακτέου και όχι απλά στη ρητορική. Ό,τι υποσχέθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης το 2019, θεωρώ ότι το έκανε και με το παραπάνω. Οπότε πάμε για αυτοδυναμία και νομίζω θα τα καταφέρουμε. Κυρία Αγαθοκλέου, θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσασταν σήμερα εδώ στην κύριο τηλεόραση. Ελπίζω πραγματικά ο κόσμος να αφήσει λίγο τα στερεότυπα, να το πω έτσι, και να επιλέξει φρέσκους και νέους ανθρώπους, οι οποίοι πραγματικά έχουν να δώσουν κάτι διαφορετικό στην πολιτική ζωή του αύριο. Αυτή είναι η δική μου πεποίθηση και ελπίζω ακριβώς πραγματικά να το δούμε και στις κάλπες. Και να σας διακόψω λίγο. Νομίζω ότι ο κόσμος πλέον πρέπει να ψηφίζει ανθρώπους με περιεχόμενο και να μην κοιτάει μόνο το περιτύλιγμα. Σαφώς το ψηφοδέλτιο όλοι χωράνε. Χρειάζεται και η εμπειρία, αλλά χρειάζεται και η ανανέωση πλέον. Και νομίζω ότι ο κόσμος το έχει καταλάβει αυτό. Εγώ θα πω να διαβάσουν τα βιογραφικά, να δούνε λίγο τα πρόσωπα και τα ονόματα, να
εφόσον καταλήξουν σε ποιο κόμμα, μετά να δούνε αυτά τα ποιοτικά χαρακτηριστικά που λέμε και στις δημοσκοπήσεις και μετά να επιλέξουν τον εκπρόσωπό τους, γιατί μην ξεχνάμε ότι μιλάμε για κοινοβούλιο και μιλάμε για αντιπροσωπευτικότητα. Άρα οι εκλεκτοί που σας τιμούν, κυρία Αγαθοκλέους, με την ψήφο τους, τότε πρέπει να τιμήσετε κι εσείς, όταν πάτε πρώτο Θεός στη Βουλή, τους ανθρώπους τους οποίους σας ψήφισαν. Αυτή είναι η ουσία της δημοκρατίας. Ευχαριστώ και πάλι. Σας ευχαριστώ και εγώ.